Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Ζωντανά, καθημερινά, εδώ στο Επιλογές. Να περάσουμε όμορφα το απόγευμά μας. Να πω ότι τον ντύσιμό μου το επιμηλήθηκε το κατάστημα Ντίνα που βρίσκεται στην Εφόρων 4. Η Εφόρων 4 είναι στα παλιά ψαράδικα των Σερών και εκεί θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη. Με πάρα πολύ λίγα χρήματα θα ανανεωθούμε, θα κάνουμε ένα shopping therapy, θα ανανεώσουμε την καρδερόμπα μας και μέσα από αυτή θα ανανεωθούμε κι εμείς. Κατάστημα Ντίνα στην Εφόρων 4, στα παλιά ψαράδικα των Σερών. Καταστήματα Ζήλης Gold. Δύο στις Σέρες, ένα στην Ξάνθη Καραολή 49 και νέο κατάστημα στη Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες το πρώτο επί της ημεραρχίας κοντά στα δικαστήρια και το δεύτερο στην πλατεία εμπορίου για εξυπηρέτηση στο κοινό. Το παρελθόν δίνει λύση στο παρόν, το χρήμα επί τόπου. Μπορείτε με μεγάλη χυμήθεια να εκτιμήσετε τα χρυσοφικά στο χώρο σας χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε εάν δεν το επιθυμείτε. Για τα στήματα Ζήλης Gold εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Ιωάννης Τότσκης, ο Χριστός Σερών. Απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Εκεί θα βρούμε πατώματα εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, laminate, κουφώματα εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, ξύλινα πλαστικά, γερμανικά. Άριστα σε ποιότητα, εξυπηρέτηση, συνέπεια και πάρα πολύ καλές τιμές. Ιωάννης Τότσιος, το Χριστός Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Phoenix Inn Hotel. Άνοιξε και μας περιμένει. Καθημερινά στις 8.30 ώρα φεύγει το λεωφορείο από την πλατεία Ελευθερίας. Επιστροφή στις 1.30 ώρα. Για να περάσουμε όμορφα τα βράδια μας με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μαζί μας πιστοποιητικό εμβολιασμού για ταυτότητα ή πιστοποιητικό νόσησης και την ταυτότητά μας. Phoenix Inn Hotel άνοιξε και μας περιμένει καθημερινά στις 8.30 ώρα από την πλατεία Ελευθερίας. Ο Χριστός μας φέρνει κοντά, κόσμο με Χαζηγεωργείο. Δύο νέα παιδιά, ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης, ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης, μας περιμένουν ερμό 80 με νέες παραλαβές και κατά αποκλειστικότητα στις Σέρες. Δεν θα το βρούμε πουθενά. Επίσης, να πούμε φίλες μου ότι είναι ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης, ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Δευτέρα σήμερα. Η Ντίνα να μας δείξει τα νέα ρούχα που έχει φέρει για μας, πριν από μας για μας. Προτάσεις, οικονομικές και πάρα πολύ όμορφες. Ντίνα μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Πολύ ωραία. Χαίρομαι, καλά να είσαι. Πραγματάκια καινούρια. Έχουν έρθει καινούριες παρακλαβές, οπότε να σας τις δείξουμε. Και να πούμε και ένα ευχαριστώ στις κυρίες που έχουν έρθει από τα περίχωρα των Σερών. Α, βέβαια και στη φίλη μας σήμερα, ναι, από Σκούταρη, Μεγιάτης. Μεγιάτης. Με μια κορσάρα Δήμητρη. Ναι. Και στο Δαφνούδι να πω και εκεί. Και εκεί παντού. Πολύ, σε όλες τις κυρίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία σε χρώματα λιγάκι. Το μπλε του. Πολύ ωραίο. Έχει και σακάκι, μπορούν βέβαια να το πάρουν και ξεχωριστά. Δεν είναι απαραίτητο να το πάρουν. Με φόρεμα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και φούστα, δεν την έφερα αυτή τη στιγμή τη φούστα μαζί. Έχει το ίδιο, την ίδια απόχρωση, υπάρχει και σε φούστα. Είναι το σακάκι και το φορεματάκι. Ίδιο. Όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και έχει και φουστίτσα που μπορείτε να το σετάρετε και να το κάνετε ένα ταγεράκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και αυτά τα φορέματα που μας έχουν έρθει, που κάθονται πάρα πολύ ωραία και κομψά. Α, είναι γοργόνες. Έτσι, κάθονται πολύ ωραία, κολακεύουν πάρα τέσσερα, πολύ. Τέσσερα, έχω τέτοια τρία. Αρκετά, κύριε Στέλλα, πήρατε σε αυτά. Αρκετά πήρατε. Μ' αρέσουν πάρα, ναι, πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Και καταρχήν δείχνει πολύ κομψές τις κυρίες. Πάρα πολύ, πολύ κομψές. Υπάρχουν και αυτό. Λοιπόν, έχει έρθει και για κάτι εγώ λίγο. Σε άλλα χρώματα πήρατε. Σε άλλα χρώματα πήρατε. Ναι. Αυτά είναι τώρα τα καινούργια που μας έχουν έρθει. Λοιπόν, και αυτό είναι φανταστικό φορεματάκι. Έχει έρθει σε όλα τα νούμερα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και ωραίο χρώμα. Ωραίο χρωματάκι. Πολύ ωραία. Όμορφο κομμάτι, ταντέλα επάνω. Ένα καλό ρούχο που δεν πρέπει να λείψει από καμιά ντουλάπα. Ναι. Είναι, ναι, είναι πραγματικά. Το φοράς, το έχεις στο σπίτι σου και... Διαχρονικό. Έτσι. Λοιπόν, ήρθαν και τα λίγο πιο έτσι ελαφριά φορέματα. Κοντομάνικα.
σε φαρδιά γραμμή. Έχει και περίμετρο εδώ πέρα, γύρω περίπου στα 140 το στήθος, παίρνει άνετα τις κυρίες. Και κωδικός 4. Και το βολάνο ωραίο. Το βολανάκι από κάτω είναι με ταντέλα, είναι κάτω. Όχι, εδώ μέσα έχει ταντελίτσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Έχει έρθει, θα το δείξουμε αυτό τώρα επειδή ήταν σε μαύρο. Εγώ θα το δείξω τώρα και σε άλλες αποχρώσεις για να φανεί λίγο καλύτερα. 140 το στήθος περίμετρο έχει, δηλαδή είναι αρκετά φαρδιά ακόμα και κάτω. Και αυτά πρέπει να είναι βισκόζ. Αυτό είναι το βισκόζ, είναι το απαλύτω βισκόζ που μπορούν ανάλαφρο μπορούν να το φορέσουν και όλο το καλοκαίρι. Έχουν έρθει και αυτά τα φορεματάκια, αυτό είναι σε steel jean, είναι πολύ ωραίο κομμάτι, 120 στήθος υπάρχει και είναι σε τζινάκι. Όμορφο και κομμάτι και αυτό. Και μοναδικά, σπάνια αυτά, δηλαδή. Αυτά είναι μόνο δύο κομμάτια, δεν έχει άλλα. Μόνο δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και αυτό το τζινάκι. Είναι τζιν φόρεμα με κουμπάκια μπροστά και είναι... Δείτε πόσο φάρδος έχει. Είναι αρκετά μεγάλο, τώρα είναι διπλωμένο. Είναι αρκετά μεγάλο, γύρω στα 140. Το μανικάκι του διπλώνει, γίνεται και κοντό. Έτσι. Έχει και ζωνίτσα. Και ζωνίτσα. Ανάλογα το φοράει όπως θέλει. Όπως θέλει. Όπως θέλει. Πολύ όμορφο κομμάτι. Σε αυτό εδώ πέρα το φέραμε και σε αυτή την απόχρωση να το δείτε. Πολύ ωραίο και αυτό. Όμορφο κομμάτι και αυτό. Σε όλα τα νούμερα υπάρχουν. Μέχρι 62 νούμερο. Κολακεύει. Αρκετά μεγάλο νούμεράκι. 62 νούμερο υπάρχει. Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια μπλουζάκια. Εγώ έφερα και αμάνικο μαζί εδώ να το δείτε. Μέχρι 120 στήθος έχει. Έχει αρκετό φάρδος. Γύρω στα 120 είναι το αμάνικο. Αρκετά μακρύ. Το συνδυάζαμε με το μπλουζάκι. Και αυτό πιάνει γύρω στα 130-135. Έχει αρκετό φάρδος. Και δροσερό, γιατί δεν έχει μανίκια. Έτσι ακριβώς. 3/4 είναι τα μανικάκια του. Εδώ σας έχω φέρει λίγο στο σατέν. Σακάκι σατέν, 58 νούμερο, αρκετά μεγάλο. Το συνδύασα με την πουκαμίσα την όμορφη. 58 νούμερο και η πουκαμίσα. Πολύ όμορφη και αυτή. Πανέμορφο. Και το σατενάκι και το σακάκι από πάνω. Και είσαστε πάντα ντυμένες. Έχουν έρθει επίσης να πω και αυτά τα σακάκια. Κλασικό, κλασικό σακάκι είναι αυτό. Είναι ένα κλασικό σακάκι για κάποιες κυρίες που δεν φοράνε πολύ πολύ. Δεν θέλουν να ξεφύγουν λιγάκι από το κλασικό να πούμε. Οπότε, και τσεπούλες, έτσι, και γι' αυτό τις έδειξα και τις τσεπούλες. Και διαχρονικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και αυτό το συνελάκι. Το μπλουζάκι, το συνδύασα εγώ εδώ πέρα με το παντελονάκι. Το παντελόνι να πούμε ότι είναι και αυτά με τα κορδονάκια που είναι πάρα πολύ ευκολοφόρετα. Κάπρι. Είναι μέχρι τον αστράγαλο είναι αυτά τα παντελόνια συνήθως. Και το συνδύασα επίσης και με το μπλουζάκι μαζί. Εδώ έκανα ένα άλλο συνδυασμό. Είναι πουάν παντελονάκι. Που αν παντελόνι με άσπρο μπλουζάκι. Δείτε το τι ωραίο είναι και αυτό. Όμορφο. Το μπλουζάκι έχει το πουανάκι στο ίδιο χρώμα. Ναι, είναι στο άσπρο του. Πολύ υπάρχει όμορφο. Σε μπλε και σε μαύρο το μπλουζάκι, να πούμε ότι υπάρχει και σε άλλες αποχρώσεις. Το παντελόνι το έχουμε λίγο σε πιο σταθερό, σε απόχρωση λίγο πιο σκούρη. Πάμε να δούμε και αυτό. Αυτό για τις κυρίες που είναι μέχρι 160, μέχρι 62 νούμερο, δηλαδή η κυρία που φοράει. Φανταστικό είναι. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Ωραίο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είπα να φέρουμε και λίγο χρωματάκι. Αυτό είναι κωδικός 14. Όμορφο χρώμα, κίτρινο, πορτοκαλί, από όλα τα χρωματάκια. Όπου υπάρχουν και διάφορα παντελόνια που μπορούν να τα συνδυάσουν. Το έχω φέρει και στο ναυτικό. Στο ναυτικό. Πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Το ναυτικό είναι ο κωδικός 15. Είναι πολύ όμορφο. Με ένα μπλε παντελονάκι, με άσπρο παντελόνι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και σκέτο μαύρο. Αυτό έχει έρθει τώρα.
Α, και αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Είναι διπλό. Καλύπτει από πάνω. Αυτό είναι το πίσω μέρος ή το μπροστά. Αυτό είναι το μπροστινό μέρος. Όμορφα. Πάρα πολύ ωραίο δεν κομμάτι. Δεν είναι κουμπιά αυτά. Αυτά είναι όχι, στόλισμα. Είναι στολισματάκι. Είναι πολύ όμορφο είναι. Και είναι από πάνω. Είναι διπλό, έτσι, για να μπορούν να μην φαίνονται έτσι, να κολακεύει. Σε αυτό το έχουμε φέρει και σε αυτή την απόχρωση. Και αυτή η απόχρωση είναι πάρα πολύ ωραία, 14 κωδικός. Με μπεζάκι, με σιέλ, με ό,τι θέλετε μπορείτε να το φορέσετε. Λίγο, να ανοίξει λίγο που λένε και το μάτι μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο. Ωραίο χρώμα. Τι νούμερο είναι αυτό? Αυτό είναι το, πρέπει να είναι το 58, κύριε Στέλλα. Αποκλείεται, δεν το βλέπω και 58. 58 είναι. Βάλτε στην άκρη. Πολύ όμορφο είναι και αυτό. Ωραίες αποχρώσεις. Μας έχουν έρθει και πολύ ωραία παντελόνια, κύριε Στέλλα. Αχ, τι ωραίο μπλε είναι αυτό. Είναι και φανταστική η ποιότητά του. Τι νούμερο είναι? Τι πήρα εγώ τώρα εδώ. Αυτό είναι λίγο μικρό, αλλά έχω και στο μαγαζί. Έχεις? Έχω. Θέλω σου αυτό κρατήσω. Το μπλε. Όχι σαν τα άλλα που δεν το γνωρίζω, μαύρο μπλε. Όχι, αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτό. Μπλε. Είναι μπλε και είναι πολύ ωραία η ποιότητά του. Το βλέπω. Πάρα πολύ ωραία η ποιότητά του. Θα σε κρατήσω το 58 νούμερο. Ναι. Θα το κρατήσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το συνδύασα με αυτό το μπλουζάκι. Α, και αυτό ωραίο. Πολύ ωραίο μπλουζάκι. Καλύπτει και αυτό μπροστά. Όμορφο κομμάτι, σε πουανάκι. Και κλείνει εκεί, πολύ και ωραίο. Και κλείνει έτσι μπροστά, να. Έχει σε όλα τα νούμερα. Πολύ όμορφο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτά στυλ τσεβρέ. Σε κοντομάνικο, σε βραδάκι, 140 στήθος πιάνει. Υγιεινά. Ναι. Ρούχα. Υπάρχει σε μπλε, σε άσπρο και το ροζέ. Επίσης έχουν έρθει και οι υποκαμίσες αυτές, σε αυτές τις δύο αποχρώσεις, σε όλα τα νούμερα. Ωραίες και πολύ αυτές. Όμορφο, πολύ ναι. Ωραίες. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ είμαι στα λουλούδια, στα φλωράλ. Και αυτό είναι, ναι. Στα φλουρά περισσότερο, αλλά και αυτά είναι πολύ όμορφα κομμάτια. Πολύ όμορφα κομμάτια. Μπορούν να το συνδυάσουν οι κυρίες με πολλά πράγματα. Και αυτή η μπλουζίτσα έχει 140 στήθος, γιατί η κυρία που το ζήτησε για μεγάλα νουμεράκια, είναι και ελαστικό λίγο, οπότε και μπορεί και έτσι. Και κάτω εκεί που έχει το άνοιγμα. Το άνοιγμα εδώ, ναι. Εγώ τα ευχαριστήθηκα αυτά. Πολύ ωραίο και αυτό. Αυτά πρέπει να έχω πάνω από 10. Κυρία Στέλλα, πήρατε αρκετά από αυτά. Ναι. Αυτό είναι σε στυλ τζιν. Το ψηλό το τζινάκι, κωδικός 16 και πίσω έχει και τη τσαχπινιά του με τα κουμπάκια. Πανέμορφο. Πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω και στο πουάν. Αυτό το σχέδιο το έχω φέρει σε τρία σχέδια. Το έχω φέρει σε μαύρο, στο πουανάκι του και στο άλλο το πρασινάκι που πήρα τη Σκέρα Στελιά. Είναι διπλό. Μέσα μαύρο και το πουάν από πάνω, οπότε καλύπτει για κυρίες που δεν θέλουν πλέον τον να φορέσουν ρουχαλάκια, είναι λίγο πιο... Αχ, αυτό τι είναι, Ντίνα? Αυτό είναι ζακετάκι. Για να το βάλω, κοράω. Λίγο δύσκολα, κυρία Στέλλα. Όχι, λίγο είναι... πολύ το βλέπω, είδα είναι το λίγο στενά. Είναι για κάποιες κυρίες που φοράνε 52-54. Αμαν, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πολύ ωραίο ζακετάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Αμαν, βρε, Ντίνα. Πολύ όμορφο. Τι πολύ από εδώ και μοναδικό. Πέρα, έτσι. Δεν έχεις πιο μεγάλο. Αυτό βγαίνουν ένα νούμερο. Δεν βγαίνουν σε πιο μεγάλα νούμερα. 52 με 54. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Κρίμα. Πω, τι ωραίο κομμάτι. Όμορφο κομμάτι, για όποια κυρία της τη βολεύει. Είναι λίγο ελαστικό, οπότε 52-54 θα της βολέψει. Δίνε με αυτά τα ρούχα που φέρνεις, δεν τα βρίσκεις πουθενά. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Γιατί... Πάμε να δούμε και στην κούκλα μας, γιατί έχουμε και εκεί ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, διπλό. Την επάνω σου μείνει σαν ζακέτα. Είναι ενσωματωμένο? Όχι, είναι ξεχωριστό. Ξεχωριστό. Μπορεί κάποιος να το φορέσει και με το φόρεμα αυτό που είναι, αλλά να το φορέσει και με μια φούστα και με ένα παντελόνι. Ένα τοπάκι με ό,τι θέλει. Με οτιδήποτε θέλει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία, Ντίνα, και αυτό που φοράς. Και αυτά είναι υποκαμίσα. Πολύ όμορφα. Ήρθανε τώρα. Υποκαμίσες, τις φοράς από πάνω και είναι άντσι που τη φορέσει και με κολανάκια, με ό,τι θέλεις. Όμορφα κομμάτια. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει, όμως τα ρούχα μας έδειξε σήμερα. 4.
μπορούν να έρθουν να μας βρούνε και να τους βοηθήσουμε σε ό,τι θελήσουν. Το τηλέφωνο μας είναι 695-79-27-686 και στο Facebook Κωνσταντίνα Πατένταλη. Μπορούν και εκεί και επίσης και στη σελίδα μας www.copafashion.com μπορούν και εκεί και να τους βοηθήσουμε και στο Facebook ακόμα. Είτε στο Viber είτε όπου θέλουν. Παντού δηλαδή. Παντού όπου θέλουν. Τους τα στέλνουμε με τα μέτρα τους. Και είμαστε οκ. Okay. Έτσι. Δίνα μου, έκανα τις αγοράς μου και εγώ σήμερα. Έτσι με ανέβασε ψυχολογικά και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να σε καλά, κύριε. Ωραίες οι επιλογές σου πριν από εμάς, για εμάς, φίλες μου. Τι παράπονο να έχουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Στέλλα. Και καλό ξεπούλημα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και θα πάμε κουζίνα. Να είμαστε φίλες και φίλοι. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 23-21-045-535. Ροϊφόδια Παπαπαναγιώτου. Φίλες μου, η πλήρη εμπειρία και άρεστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας προσφέρουν το καλύτερο. Ροϊφόδια Παπαναγιώτου, μια ζωή μαζί μας. Κεντρικό κατάστημα. Εμμανουήλ Ανδρόνικο και Νικολάου Πλαστήρα 9 στις Σέρες. Υποκαταστήματα στο 5ο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας, Εθνική Οδού Βαλτερού Ηράκλειας και Διασταύρωση Οθολού και Νέας Ζύχνης. Δέσποινας γεύσης όπως παλιά, δέσποινας γεύσης όπως μαμά. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το κινηματοθέατρο Αστέρια, δίπλα στον κινηματογράφο Κρόνιο. Εκεί θα βρούμε πίτες όλες τις γεύσεις, αλλά και όποια πίτα επιθυμούμε, παίρνοντας τηλέφωνο στο 2321-20011, γίνεται στη στιγμή. Θα βρούμε επίσης μικρασιάτικα λουκούμια και θα βρούμε επίσης και μαντί. Δέσποινας γεύσεις όπως παλιά, δέσποινας γεύσεις όπως μαμά. Σπιτικό. Μεγάλο Αλεξάνδρου 10. Οικογενειακή επιχείρηση. Delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. Να δει το καφεδάκι, η πίτσα, η πίτα, τα πεντελή, τα καλτσόνι, η μπουγάτσα, τα μπουρέ και λουκουμάδι στον οπό φύλλο πίτας. Μπόλικα τα υλικά και άρεστα σε ποιότητα. Σπιτικό. Μεγάλο Αλεξάνδρου 10-2321-083-003. Σπιτικό Μεγάλο Αλεξάνδρου 10. Εκοπλάν. Το υπέροχο αυτό μπουκαλάκι που το διελύουμε σε νερό, ποτίζουμε τα φυτά μας, τα δέντρα μας, τα λουλούδια μας, τα ψεκάζουμε, δεν αρρωσταίνουν, δίνουν περισσότερους καρπούς για μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά άριστη ποιότητα. Τα 8 μπουκαλάκια 19,90. Εκοπλάν, το υπέροχο αυτό μοναδικό μπουκαλάκι. Ελαιόλαδος Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου, 20 Θωμάς Χατζιαραπίδης. Για να γίνονται νόστιμα αυτά που μαγειρεύουμε, ελαιόλαδο Πρωτεύς, ηλιέλαιο Πρωτεύς, χαλαμποκέλαιο, πυρηνέλαιο. Πλατεία εμπορίου, 20 Θωμάς Χατζιαραπίδης. Αυγοσαραϊκή, η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Κουμαριά Σερών, έχει αναπτυχθεί σε 12 νομούς, υπέροχα χωριάτικα αυγά Ελευθέρας Βοσκής και με αυτά τα υπέροχα αυγά γίνονται και τα ζυμαρικά αυθεντικό. Κονταξής, φίλες μου, φιλοκρούστας, κανταΐφη, σφολιάτα, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, αλεύρι τύπου Αμερικής, σοκολάτες για επικάλυψη από πάνω, μέσα με κάστανο, σιρόπι μέσα, κρέμα από κάστανο για να γίνονται έτσι γεμιστά τα τσουρέκια μας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τον Κονταξή που βρίσκεται στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Τρίτου υπηκού συντάγματος 75 εδώ στις Σέρες. Το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι 2321-027-770.
5. Ο προπαντοπολείο αγορά. 3 στις αίρες. Το πρώτο είναι στην πλατεία Εμπορίου 16, το δεύτερο Μεγάλο Αλεξάνδρου 25 και τρίτο κατάστημα στη Βενιζέλο 173. Σήμερα, φίλες μου, θα σας φτιάξω ένα γλυκό το οποίο θα είναι αλάδωτο. Η βάση του θα είναι το ταχίνι και χοντρό σιμιγδάλι. Επίσης, φίλες μου, έχουμε εδώ να δούμε πάρα πολύ ωραίες λαμπάδες, χειροποίητες, φίλες μου. Να τις δούμε, να τις απολαύσουμε. Μοναδικές, ερασιτέχνημα, που βρίσκεται Νίκο Νικολάου. 9, φίλες μου. Δείτε κάτι λαμπάδες μοναδικές. Φανταστικές λαμπάδες χειροποίητες για να απολαύσουμε. Εμένα μου άρεσε αυτή που είναι το δέντρο της ζωής και το αγγελάκι. Είναι τα κομμάτια που εγώ έχω επιλέξει και θα κρατήσω αυτό με το δέντρο της ζωής. Για τις συγγονές μου, αυτά που κρέμονται, τα ωραία, αλλά θα τα δούμε αύριο. Γιατί μεγάλη ποικιλία και πάρα πολύ καλές τιμές, όλα χειροποίητα. Από το ερασιτέχνημα Νίκο Νικολάου, 9, φίλες μου. Λοιπόν, τώρα ξεκινώ με τα υγρά στοιχεία. Βάζω πρώτα νεράκι. Προσθέτω τη ζάχαρη. Προσθέτω κονιάκι, λικέρ, ό,τι έχετε. Χυμό πορτοκάλι. Ανακατεύω. Προσθέτω μέσα το ταχίνι. Από τον κονταξί και αυτό. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Θεό. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Τι μου κάνεις? Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι? Καλά είσαι. Αλάδωτο σήμερα. Ένα γλυκό. Τι γλυκό διαφορετικό είναι αυτό? Πρώτη φορά το βλέπουμε. Τι να κάνουμε, σας έχω εκπλήξεις. Άντε, πολύ ωραία. Έτσι. Άντε, ωραία. Να είσαι καλά, βρε Βαγγέλη. Τώρα, όπως είναι αλάδωτο το ταψάκι μου, φίλες μου, δείτε το εδώ. Από κάτω θα βάλω χοντρό σιμιγδάλι μάνα. Για βάση. Ορίστε. Να το φτιάξω και λίγο, να το κουνήσω. Να πάει πάντο το ίδιο. Και άμα δεν το μπορέσετε, βάλτε το και λίγο με τα χέρια. Ορίστε. Τέλεια. Τώρα εδώ μέσα στα υγρά που έχω βάλει τη βανίλια. Λίγο αλατάκι, εδώ είναι το μπέικιν. Το σιμιγδάλι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Στέλλα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, κρουσάρα μου, καλή εβδομάδα, εσύ πώς είσαι? Καλή εβδομάδα, καλά είμαι. Αχ, κυρία Στέλλα, κάθε μέρα σε βλέπω. Ποια είσαι, κρουσάρα μου? Είμαι η Ελένη από Σέρες. Γεια σου, Λενάκι μου, από τις Σέρες. Σ' αρέσουν αυτά που βλέπεις? Αχ, πάρα πολύ. Και τα έχω δοκιμάσει. Τα περισσότερα τα έχω δοκιμάσει. Είναι υπέροχα. Ό,τι βλέπετε είναι εγγυημένο. Ναι, είναι. Αλήθεια. Είναι, βγαίνουν όλες τις συνταγές. Λοιπόν, άκουσα, Μελενάκη. Ναι. Θα πας από το ερασιτέχνημα και θα έχεις 10% έκπτωση για λαμπάδες. Τέλεια, θα πάω. Εντάξει. Εννοείται, κυρία Στέλλα. Και μόνο το λέτε εσείς, θα πάω.
Έγινε, κουρτσάρα μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα έχω και το αλεύρι, φίλες μου. Αύριο, ρωτάτε, θα σας κάνω τα εύκολα τσουρέκια. Μπαίνει και το αλευράκι. Ο φούρνος μας πάντα προθερμασμένος. Ούτε μίξα θέλουμε, ούτε τίποτα, φίλες μου. Το σιρόπι βρασμένο και κρύο. Δηλαδή, βάλτε το και λίγο στο ψυγείο. Ορίστε, φίλες μου. Έτοιμο. Παίρνουμε τώρα, εδώ στην άκρη θέλω, με το που το κούνησα έφυγε. Θα βάλω λίγο ακόμη έτσι. Ορίστε. Παίρνουμε τώρα αυτό το υπέροχο υλικό και το αδειάζουμε μέσα σε τα ψάκια. Μοσχομυρίζει το ταχίνι. Μην ξεχάσετε και το αλατάκι. Ένα πολύ νόστιμο αλάδο το γλυκό, γιατί φίλες μου μπορεί η νηστεία μας να είναι ιερή, αλλά και ο οργανισμός θέλει τα πάντα. Μην ξεχάσετε από κάτω να βάλετε το σιμιγδάλι. Ορίστε, φίλες μου, δείτε το. Πόσο γρήγορο και εύκολο και πολύ πετυχημένο αλάδο το γλυκό. Το σταυρώνουμε, το βάζουμε στο φούρνο και πάμε να δούμε υλικά και χορηγούς και επιστρέφουμε. Είμαστε φίλες και φίλοι τώρα. Θα φτιάξουμε κολοκυθάκια, καλαμαράκια γεμιστά, αλλά μέσα η σούπα θα έχει και λαχανικά. Έχω πολύ ωραία καλαμαράκια από το Μιλίκο το Δημήτρη στη Γεφυροπλάστιγκα, φρέσκα ψάρια καθημερινά. Σας τα καθαρίζω, σας τα ψήνω και τα παίρνετε έτοιμα. Mr. Lee Scare, φίλες μου. Νοσηλευτική φροντίδα στο χώρο σας, όχι μόνο όμως στο χώρο σας, αλλά και εκτός σπιτιού. Ένα τηλέφωνο 2321-066-200, με το θα πάρετε τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο λειτουργία. Εξυπηρέτηση
και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μισελής Κέρ 2321-066-200. Λοιπόν, έχω τώρα εδώ τα υπέροχα καλαμαράκια. Έχω και ριζάκι. Το βάζω σε μία κούπα. Προσθέτω μέσα το κρεμμύδι και τα πλοκάμια, φίλες μου. Έτσι, ωραία. Βάζω αλατάκι, δυόσμο, μαύρο πιπεράκι, κουρκουμά και ανακατεύω, φίλες μου, με ένα κουτάλι. Παίρνω τώρα το καλαμαράκι και το γεμίζω με το δικό του το πλοκάμι, το ριζάκι, με το κρεμμύδι και τα μπαχαρικά. Έχω οδοντογλυφίδες και τα κλείνω. Νόστιμο φαγητό για να μας κρατήσει. Το πλοκάμι μέσα. Έχει καθαριστεί το καλαμαράκι από το κοκαλάκι που έχει και τα πλοκάμια από το μάτι. Και τα γεμίζω. Και με την οδοντογλυφίδα τα κλείνω. Ορίστε. Βάζω ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου 20, Θωμάς Χατζιαραπίδης. Ορίστε. Έκαψε. Ορίστε. Όσο λαδάκι θέλετε. Ωραία. Πρώτα το πλοκάμι για να το πάρει όλο και μετά τη γέμιση. Ορίστε. Πέντε υπέροχα καλαμαράκια από το Δημήτρη, τον Μιλίκο, στη γεφυροπλάστηκα. Αυτό είναι μεγάλο. Είναι ο μπαμπάς της οικογένειας. Ορίστε. Έχουν μια διαδικασία, αλλά και αν δεν κουραστούμε, πώς θα απολαύσουμε τα ωραία.
Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κουρτσάρα. Σμαρό είμαι. Γεια σου, Σμαρό μου, τι κάνεις? Καλά, κορίτσι μου, εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Καλά να είμαστε, καλά. Τα παιδιά όλοι καλά? Όλοι καλά, τα δικά σου? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σμαρό, λαμπάδες για τα εγγόνια, για σένα. Ναι. 10% έκπτωση. Ναι. Έτσι. Ναι, πού, κορίτσι μου? Ερασιτέχνημα είναι Νίκο Νικολάου. Ναι. 9. Α, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, και καλό Πάσχα να φτάσουμε. Το ίδιο, αμήν. Χάρηκα. Να είσαι καλά, κύριε Πέλα. Γεια σου, κουρτσάρα μου γλυκιά. Είπαμε πρώτα τα μπλοκάμια. Ορίστε. Ένα νόστιμο φαγητό. Πολύ ωραίο. Ορίστε. Τέλειο. Δεν το πιάσα για να το κλείσω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Μαράκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κουρτσάρα μου, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Δόξα Θεώ. Αχ, Μαρία. Ναι. Να πας από το αεροσιτέχνημα για να πάρεις λαμπάδες για την Ήφη, για τα αγόρια σου. Κάτσε καλά και για σένα. Α, πού είναι αυτά? Είναι Νίκο Νικολάου 9. Όπως είναι από την πλατεία εμπορίου που στρίβεις για να πας για το Μαξίμιο, στο αριστερό σου χέρι. Ναι. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Είστε καλά όλοι? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Ναι, είναι. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Ναι. Φίλες μου, τα βάζω μέσα λίγο να τα σοτάρω έτσι. Στη χύτρα για να γίνουν γρήγορα. Ωραίο πράγμα. Λαλά. Να πάρω μία τσιμπίδα, να τα γυρίσω. Θα βάζω στη γάστρα σήμερα για να... Στο... Ναι, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, Προεδρίνα μου. Τι κάνουμε? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Το φαγητό μου σήμερα κάνω πολύ, μ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσει, ε? Καλά, μου τέτοια μ' αρέσουν εμένα. Αχ, 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 αχ. Λοιπόν. Λέγε. 10% έκπτωση για τις λαμπάδες. Α, ωραία. Ερασιτέχνημα. Ναι. Πολύ ωραίες. Εντάξει. Τις δείξαμε προηγουμένως, θα τις ξαναδείξουμε. Α, να, Θέμη, δεν δείξεις. Είδα, τώρα άνοιξα. Α, δείξει λίγο, Θέμη, τις υπέροχες λαμπάδες. Τα εγγόνια μας, να πάρουμε. Μιλάμε, έχω ξετρελαθεί, δες λαμπάδες. Άντε, ας δείξει, Θέμη. Να είσαι καλά, βρε κορίτσι μου. Έγινε, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ το ίδιο, να είσαι καλά. Πολλά φιλιά της Μαρά. Πολλά φιλιά, γεια σου, Προεδρίνα μου. Αχ, Ισμαρό μου, Ισμαρό μου, την αγαπάω. Αχ, έγινε. Γεια σου, γεια σου, Κεροστέρα. Γεια σου, κουρτσάρα μου, γεια σου. Λοιπόν. Έχω σωτοριστεί ωραία, ωραία. Έχω εδώ και πατατούλες. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις, κουρτσάρα? Καλά. Είσαι καλά? Καλά είμαι, βαζόσα το Θεό. Καλέ, τι πει η τηλεόραση σήμερα? Εσένα να σε δώσω έκπτωση για λαμπάδες. Δεν άκουσα. Να σου δώσω έκπτωση για λαμπάδες. Να με δώσεις, γιατί να με δώσεις. Άντε, μπράβο. Καλέ, Στέλλα. Ναι. Τι έμαθα ότι η δημοσιογράφος από το τέτοιο καθανή, 40 χρονών, η Μαρία. Ναι. Αχ, καλέ, έμεινα άγαλμα, την ήξερα την κοπελίτσα. Αχ, αχ, αχ. Πολύ, πολύ συναχωρέθηκα.
Άστο να πάει. Τι να κάνουμε. Με την ίδια να πάψει, τι να κάνουμε. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Κάτω από το Θεό είμαστε. Κάτω από το Θεό. Άντε, εσύ καλά είσαι. Εσύ να καλά είναι. Όλοι, όλοι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Καλά να είσαι. Καλά να είσαι. Σαν τα ψηλά βουνά να ζήσετε. Αχ, όλος ο κόσμος κι εμείς μαζί. Α, ακριβώς λέω κι εγώ. Κάνω το σταυρό μου και λέω Παναγίτσα μου, πρώτο τον κόσμο και στρατιωμένο και με λέει ασύ τον κόσμο παρακαλάς, λέει. Να είσαι καλά, βρε κορίτσι μου. Άντε, Στέλλα, χάρηκα που σ' άκουσα. Κι εγώ το ίδιο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και σου εύχομαι καλή εβδομάδα. Κι εγώ τα ίδια, πουλάκι μου. Άντε, φιλιά, γεια σου, γλυκιά μου, γεια. Αυτή την εβδομάδα, φίλες μου, θα κληρώσουμε και ένα καλάθι με αυγά από την Αυγοσεραϊκή. Ευχαριστώ τους χορηγούς και δωροθέτες μου που νοιάζονται. Για μας. Αλατάκι. Κόψουμε και λίγο άνηθο μέσα. Βραστό νεράκι. Ορίστε, φίλες μου. Ωραίο φαγητό και προπαντός οικογενειακό και χορταστικό. Ρωτάτε, φίλες μου, αν βάζω ριζάκι μέσα στη σούπα. Όχι. Μόνο μέσα στο καλαμάρι. Ορίστε. Για να δούμε. Λοιπόν, κλείνω τώρα τη χύτρα μου, γι' αυτό το έβαλα εδώ, για να γίνει γρήγορα. Ορίστε. Και θα πάμε να δούμε υλικά χορηγούς και να βγάλουμε και το γλυκό μας. Ορίστε, φίλες μου, για να το σιροπιάσουμε κιόλας. Το γλυκό μας, δείτε το, να πάρω ένα μαχαίρι να το κόψω, από πάνω έβαλα φιλέ αμύγδαλα, φανταστικό, το σιρόπι πρέπει να είναι κρύο, πριν το σιροπιάσουμε το κόβουμε,
για να ποτίσει μέσα καλά. Δεν είναι μόνο ότι είναι νηστίσιμο, είναι και πολύ υγιεινό. Ούτε βούτυρα, ούτε αυγά μέσα, φίλες μου. Δείτε από κάτω πώς κουνιέται. Αλλάδω το, φίλες μου. Και τώρα το σιρόπι από πάνω. Φανταστικό. Φάτε το, απολαύστε το άφοβα. Ορίστε. Μπαμπατζίμ. Να χαμηλώσω και την εστία μου λίγο εδώ. Βγήκε η βαλβίδα επάνω. Τέλειο, φίλες μου. Ορίστε. Γλυκό με ταχύνι, φίλες μου. Ορίστε. Πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα καλαμαράκια μου πιστεύω να έγιναν τώρα. Σβήνω τελείως στην αστεία μου, γιατί μέχρι να σηκωθεί η βαλβίδα επάνω, τι θέλουν αυτά, 20 λεπτά. Εμείς έχουμε καταναλώσει το χρόνο. Για να ανοίξουμε τη χύτρα, τη βάζουμε κάτω από τη βρύση με νερό. Αλλιώς δεν ανοίγει. Να δούμε. Ναι, να δούμε λίγο τις λαμπάδες, όσο εγώ θα τη βάλω κάτω από τη βρύση. Τις υπέροχες λαμπάδες. Φανταστικές. Μοναδικές. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στέλλα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, κύριε Κατίνα μου. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, κουκλά μου, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, μαγειρεύω εδώ, μιλάω μαζί σας, περνάω όμορφα. Βλέπω, σε βλέπω. Να σου δώσω 10% έκπτωση για λαμπάδες. Πέρανε στην εκκλησία μας. Δεν σε ακούω. Πέρανε στην εκκλησία μας λαμπάδες. Τι? Πέρανε από την εκκλησία θα πάρουμε, τη δικιά μας εδώ. Καλή, εντάξει, αλλά με δάμε εδώ για τις εγγονές, για τις νύφες. Α, ναι. Ναι τώρα. Το κοριτσάκι, το κοριτσάκι δεν το δώσεις από την εκκλησία. Ναι. Άναψέτε στην εκκλησία τη λαμπάδα. Κατάλαβα. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ναι. Έγινε. Γεια σου, κύριε Κατίνα μου, καλή εβδομάδα. Όλα καλά να πάνε. Όλα καλά. Ναι, ναι, έγινε, άντε.
Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αύριο θα σας δείξω άλλες. Για όλα τα γούστα. Ορίστε, φίλες μου. Τώρα, εδώ έχει λίγο αέρα. Το βγάζω. Έχει μία λαβή εδώ. Τέλος. Τώρα ανοίξτε την άφοβα. Ορίστε. Με πολύ αγάπη. Ορίστε. Ένα υπέροχο πιάτο. Φανταστικό. Με μαύρο πιπεράκι. Και καλή μας όρεξη, φίλες μου. Δύο νηστίσιμα φαγητά, ένα φαγητό και ένα γλυκό, για να σας λύσω το πρόβλημα τι να μαγειρέψω όταν όλη η οικογένεια νηστεύει. Φανταστικό το γλυκό, με ταχίνι από τον Κουνταξί, αλεύρι τύπου Αμερικής, κακουλέμα, χλέπε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τα υπέροχα καλαμαράκια από το Μιλίκο το Δημήτρη. Φίλες μου, εδώ σας αποχαιρετήσω. Καλό υπόλοιπο απόγευμα, καλή εβδομάδα και ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας. Τα εύκολα τσουρέκια.